Ευαγγέλιο στη σελίδα 882 στο κεφάλαιο Δέλτα, κεφάλαιο 4. Δόξα στο Θεό. Μάρκο 882, κεφάλαιο Δέλτα. Με τη χάρη του Κυρίου μας. Και πάλι ήρχισε να διδάσκει πλησίον της θαλάσσης και συνήχθη προς αυτόν όχλος πολλής, ώστε εισελθόν εις το πλοίον εκάθετο εις την θάλασσα. Και πάσο όχλος επί της γης πλησίον της θαλάσσης. Και δίδασκε αυτούς δια παραβολών πολλά, και έλεγε προς αυτούς εν τη διδαχή αυτού: «Ακούετε, ιδού ήλθεν ο Σπύρος για να ο Σπύρον για να σπείρει. Και ενώ έσπειρεν, άλλο μεν έπεσε παρά την οδό, και ήλθον τα πετεινά του ουρανού και κατέφαγον αυτό. Άλλον δε έπεσε επί το πετρώδες, όπου δεν είχε γη πολλήν, και ευθύς ανεφύη, διότι δεν είχε βάθος γης. Και όταν ανέτειλε ο ήλιος, εκαυματίστη, και επειδή δεν είχε ρίζα, εξηράνθη. Κι άλλον έπεσε εις τας ακάνθας, και ανέβησαν εακάνθε και συνέπληξαν αυτό, και καρπόν δεν έδωκε. Κι άλλον έπεσε εις τη γη την καλή, και έδιδε καρπό αναβαίνοντα και αυξάνοντα. Και έδωκε εν τριάκοντα και εν εξήκοντα και εν εκατό. Και έλεγε προς αυτούς: «Ο έχω νότα για να ακούει, ας ακούει». Ότε δε έμεινε κατά μόνας, οι ρώτησαν αυτό υπέρι αυτών μετά των 12 περί της παραβολής. Και έλεγε προς αυτούς: «Εις εσάς εδόθη να γνωρίσετε το μυστήριο της Βασιλείας του Θεού. Εις εκείνος δε τους έξω, για παραβολών τα πάντα γίνονται. Για να βλέπωσι βλέποντες και να μην είδωσι. Και να ακούωσι ακούοντες και να μην νοήσωσι, μήποτε επιστρέψωσι και συγχωρηθούσε εις αυτούς τα αμαρτήματα». Και λέγει προς αυτούς: «Δεν εξεύρετε την παραβολή ταύτην, και πώς θέλετε γνωρίσει πάσας τας παραβολάς? Ο Σπύρον τον λόγο σπείρει. Ο δε παρά την οδόν, η δε παρά την οδόν είναι ούτη εις τους οποίους σπείρε το λόγος, και όταν ακούσωσι, ευθύς έρχεται ο Σατανάς και αφαιρεί τον λόγο των εσπαρμένων εν τες καρδίες αυτών. Και ομοίως οι επί τα πετρώδη σπειρώμενοι είναι ούτη ήτινες όταν ακούσωσι το λόγο, ευθύς με τα χαράς δέχονται αυτόν. Δεν έχουσε όμως ρίζα εν αυτής, αλλά είναι πρόσκαιροι, έπειτα όταν γίνει θλίψης ή διωγμός δια τον λόγο ευθύς σκανδαλίζονται. Και οι στα σακάνθα σπειρώμενοι είναι ούτι, ήτινες ακούσει το λόγο και η μέρημνε του αιώνος τούτου και η απάτη του πλούτου και η επιθυμία των άλλων πραγμάτων εισερχόμενε συμπνίγουσι το λόγο και γίνεται άκαρπος. Και οι εις την γη την καλής παρέντες είναι ούτι, ήτινες ακούωσιν το λόγο και παραδέχονται και καρποφορούσιν εν τριάκοντα και εν εξήκοντα και εν εκατόν. Και έλεγε προς αυτούς: «Μήπως ο λίχνος έρχεται για να τεθεί υπό το μόδιον ή υπό την κλίνην, ουχή για να τεθεί επί των λιχνοστάτην, διότι δεν είναι τι κρυφόν το οποίο δεν θέλει φανερωθεί, ουδέν έγινε τι απόκρυφον το οποίο δεν θέλει έλθει εις το φανερόν, ώστις έχει ότα για να ακούει, ας ακούει». Και έλεγε προς αυτούς: «Προσέχετε τι ακούετε. Με όποιον μέτρο μετρείτε, θέλει μετρηθεί σε εσάς. Και θέλει γίνει προσθήκη εις εσάς τους ακούοντας. Διότι ώστις έχει, θέλει δοθεί εις αυτόν. Και ώστις δεν έχει, εκείνο το οποίο έχει, θέλει αφαιρεθεί από αυτού». Και έλεγε προς αυτού, και έλεγεν: «Ούτως είναι η Βασιλεία του Θεού. Ως εάν άνθρωπος ρίψει των σπόρων επί της γης, και κοιμάται και σηκώνεται νύχτα και ημέρα, και ο σπόρος βλαστάνει και αυξάνει, καθώς αυτός δεν εξεύρει. Διότι αφεαυτή η γη καρποφορεί πρώτων χόρτων, έπειτα στάχιων, έπειτα πλήρη σύτων εν το αστάχιο. Όταν δε οριμάσει ο καρπός, ευθύς αποστέλει το δρέπανον, διότι ήλθεν ο θερισμός. Αμήν». Δόξα στον Κύριό μας. Ευχαριστούμε το Θεό για το λόγο του, αδελφοί. Η καρδιά του Κυρίου μας, αγαπητοί αδελφοί, διακατέχεται με ένα δίλημα. Ένα δίλημα το οποίο τον βασανίζει. Διότι έχει δημιουργήσει τον άνθρωπο, τον οποίο τον αγαπάει πάρα πολύ, και η επιθυμία του είναι να έχει κοινωνία με τον άνθρωπο. Θέλει να είναι κοντά του, να τον βλέπει, να βλέπουν ο ένας τον άλλον. Δόξα στον Κύριο. Και έτσι ξεκίνησε κιόλας στην γη της, στον παράδεισο της Εδέμ. Ο Αδάμ και ο Θεός περπατάγανε και μπορούσαν να βλέπουν ο ένας τον άλλον πρόσωπο προς πρόσωπο. Δόξα στον Κύριο. Διότι τότε δεν υπήρχε το χώρισμα της αμαρτίας. Ο Αδάμ ήταν αναμάρτητος, η Εύα ήταν αναμάρτητη και περπατούσαν και βλέπανε τον Θεό καθημερινά. Δόξα στον Κύριο. Η στιγμή όμως ήρθε, αδελφοί, που ήρθε η αμαρτία και μπήκε σαν χώρισμα ανάμεσα στο Θεό και στον άνθρωπο. Και γνωρίζουμε πολύ καλά από το Λόγο του Θεού ότι ο άνθρωπος
ο αμαρτωλός, ο πεσμένος, δεν μπορεί να σταθεί στην παρουσία του Θεού. Ποιος άνθρωπος μπορεί να δει και να κοιτάξει τον Θεό στα μάτια? Κανένας. Λέει, όποιος δει το Θεό το ζώντα πεθαίνει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Κανένας δεν μπορεί να τον δει. Δόξα στον Κύριο. Και από τη μία πλευρά ο Κύριος κρύβει το πρόσωπό του από τον άνθρωπο, διότι δεν θέλει να εκδηλώσει την οργή του. Δεν θέλει να εκδηλώσει την κρίση του πάνω στην αμαρτία η οποία κυριεύει τον άνθρωπο. Δόξα στον Κύριο. Και έτσι κρύβεται και βλέπουμε πάρα πολλά εδάφια στην Παλιά Διαθήκη που όταν ο λαός του Θεού αμάρτανε και τον άφηνε το Θεό και τον εγκατέλειπε και ακολουθούσε τις δικές του διδασκαλίες και απόψεις, τότε ο Κύριος έλεγε, εγώ τώρα θα κρύψω το πρόσωπό μου από αυτούς. Δεν μπορώ να τους κοιτάω άλλο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας βάζει σε σκέψεις. Να μην κρύβει ο Θεός το πρόσωπό του από εμάς. Ποτέ να μην το κρύβει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αλλά να έχουμε πάντοτε πρόσβαση σε αυτόν, να μπορούμε να πηγαίνουμε σε εκείνον. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να μετανοούμε και να επιστρέφουμε και να λέμε τις αμαρτίες μας στον Κύριό μας για να μας συγχωρεί και να, θεωρεί, και να έχει ακόμα το πρόσωπό του αποκεκαλυμμένο σε εμάς. Ευχαριστούμε τον Θεό. Όμως και στην ανθρωπότητα έξω, κατά χάρη, ο Θεός κρύβει το πρόσωπό του. Ο λόγος του Θεού μας λέει ότι ο Θεός είναι Θεός κρυπτόμενος. Δεν θέλει να δείξει ποιος είναι. Και το κάνει για τον άνθρωπο αυτό το πράγμα. Το κάνει για μας. Γιατί αν όλη η ανθρωπότητα μπορούσε να θεωρήσει τον Θεό και να τον βλέπει πρόσωπο προς πρόσωπο, δεν θα ήμασταν ελεύθεροι να αποφασίσουμε τίποτα. Θα ήμασταν κάτω από τη δυναστεία του παντοδύναμου Θεού. Δεν θα τολμούσε να κάνει ο καθένας από εμάς ούτε ένα βήμα. Εχμάλωτοι θα ήμασταν μπροστά στον παντοδύναμο Θεό, εάν μπορούσαμε να τον δούμε με τα ίδια μας τα μάτια. Δόξα στον Κύριο. Γι' αυτό κρύβεται. Κρύβεται για να μας χαρίσει την ελευθερία. Την ελευθερία του να μπορούμε να αποφασίσουμε είτε θα τον ακολουθήσουμε είτε όχι. Γι' αυτό δεν εμφανίζει το πρόσωπό του ο Θεός στους ανθρώπους. Είναι όπως τα παιδιά. Όταν είμαστε στο σπίτι, εγώ και η Αλεξία και είναι τα παιδιά, πίναμε, θέλουμε να φάμε. Έχει στείλει ο αδερφός ο Γιώργος σοκολάτες από την Ελλάδα, έχουμε μια σακούλα γεμάτη σοκολάτες. Όχι, δεν θα φάτε τις σοκολάτες τώρα. Δεν θα φάτε τίποτα. Πρέπει να πάμε όμως σούπερ μάρκετ. Με το που φεύγουμε εγώ και η Αλεξία για το σούπερ μάρκετ, πάει ο Δημήτρης, τις τρώει. Αρχίζει και τις τρώει τις σοκολάτες. Γιατί δεν είμαστε μπροστά. Δεν είμαστε μπροστά να τον εμποδίσουμε. Δεν είναι μπροστά ο μπαμπάς και η μαμά για να τους φοβηθεί. Κάνει ό,τι θέλει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και γι' αυτό το λόγο ο Θεός κρύβεται. Για να μπορέσουμε εμείς να κάνουμε ό,τι θέλουμε, να είμαστε ελεύθεροι, να επιλέξουμε. Δόξα στον Κύριο. Όμως επειδή παράλληλα μας αγαπάει και θέλει να μας φέρει κοντά Του, θέλει να ζήσουμε αιώνια όλοι μαζί με τον Κύριό μας και να ζήσουμε στην αιωνιότητα, μας αφήνει ψίχουλα, τα οποία εμείς καλούμαστε να τα πάρουμε, να τα ακολουθήσουμε και να πάμε να τον βρούμε. Και πλέον όταν τον βρούμε εν κρυπτό, ο καθένας από εμάς, να εισέλθουμε σε μία σχέση μεταξύ ανθρώπου και Θεού, η οποία έχει τη βάση την αγάπη και όχι τον τρόμο και όχι την δικτατορία, αλλά την αγάπη. Μία σχέση παιδιού και πατέρα. Θυγατέρας και Υιού και Πατέρα, δόξα στον Κύριό μας. Και γι' αυτό το λόγο ο Ιησούς Χριστός, όταν ήταν επί της γης, κήρυτε στους όχλους με παραβολές. Χρησιμοποιούσε τα ψίχουλα του Θεού για να προσελκύσει τις καρδιές των ανθρώπων. Μας λέει εδώ ο λόγος του Θεού, είχε πάει στη θάλασσα πλησίων, είχε μαζευτεί ένας όχλος μεγάλος, άλλοι ήταν εκεί επειδή ήταν οι μαθητές του Χριστού, άλλοι ήταν εκεί επειδή είχαν ακούσει ότι ο Κύριος θα κήρυτε στην περιοχή και είχαν έρθει για να ακούσουν το λόγο του Θεού, άλλοι ήταν εκεί επειδή ήταν η δουλειά τους, ήταν ψαράδες, είχαν ασχολία εκεί γύρω και έπρεπε να. Και ήταν εκεί στη θάλασσα, τους έφερε η οδό τους. Άλλοι είχαν πάει για τον μπανάκι τους. Άλλοι είχαν έρθει για να, ακούσουν, να δουν τα θαύματα και τα μεγαλεία. Και όλοι μαζευτήκαν εκεί πέρα για να ακούσουν το λόγο του Θεού. Και ο Χριστός ανεβαίνει σε μία βάρκα, μας λέει ο λόγος του Κυρίου, σε ένα πλοίο, λέει, πηγαίνει λίγο πιο έξω και αρχίζει να διδάσκει. Και αρχίζει να διδάσκει πολλά διαπαραβολών. Διαπαραβολών. Αρχίζει να δίνει ψίχουλα στο λαό. Αρχίζει να τους λέει μία ιστορία την οποία μπορούν να καταλάβουν
αλλά δεν μπορούν να εννοήσουν τι ακριβώς θέλει να πει με αυτή την ιστορία. Τους δίνει μια ιστορία για τον σπορέα, λέει, βγήκε ο σπορέας ένα πρωί για να σπείρει το σπόρο του και άρχισε να σπέρνει, άλλα σπόρια πέσανε στην οδό απάνω και ήρθανε τα πετεινά του ουρανού και πήρανε τα σπόρια και τα φάγανε. Άλλος σπόρος έπεσε στα πετρώδια, εκεί που ήταν βράχια πολλά και έτσι υπήρχε έτσι μια... Δεν ξέρω αν έχετε βρεθεί κάποιοι στον Κάλαμο, έχει κάτι μεγάλες πέτρες, πολύ μεγάλες πέτρες. Και έχει σε κάποια σημεία χώμα μέσα αυτές τις πέτρες. Έπεσε εκεί ο σπόρος. Και επειδή είναι η πέτρα έτσι και κρατάει το χωματάκι, με το που πέφτει το νερό αμέσως πιάνει, γιατί κρατάει το νερό. Αμέσως βγάζει. Καρπό. Βγαίνει, βλασταίνει αμέσως. Αλλά επειδή δεν έχει ρίζα, το εμποδίζει η πέτρα, δεν μπορεί να κρατηθεί, το ξεραίνει ο ήλιος, πεθαίνει ο καρπός. Δόξα στον Κύριο. Και άλλο λέει, πέφτει στα αγκάθια. Και μόλις βγήκανε ο καρπός και τα αγκάθια μαζί, τα αγκάθια το πνίξανε. Και το άλλο έπεσε στη γη την καλή, που έβγαλε ένα 30, ένα 60, ένα 100. Δόξα στον Κύριο. Μαζεύει, παίρνει το κουπί, πάει μέσα, βγαίνει στη θεριά, φεύγει. Τι είπε τώρα, τι ήταν αυτό που είπε, τι ήταν αυτό που είπε, γιατί το είπε αυτό το πράγμα. Και αρχίζει να δουλεύει το μυαλό των μαθητών και του όχλου που είναι εκεί πέρα. Αυτοί που ενδιαφέρονται, αυτοί που προβληματίζονται, τι μας λέει ο Λόγος του Θεού, τον ακολουθούν τον Ιησού Χριστό και όταν πηγαίνει και κάθεται κάπου μόνος του, τον πλησιάζουν, δόξα στον Κύριο. Ακολουθούν τα ψίχουλα που τους έχει αφήσει ο Θεός. Δόξα στον Θεό. Αυτοί που δεν καταλάβανε είπαν, τι είπε τώρα αυτός ο άνθρωπος, ξέρω εγώ. Κατάλαβες εσύ, όχι. Έλα, πάμε τώρα, πάμε για τον μπανάκι μας να συνεχίσουμε. Πάμε, έχουμε και δουλειές τώρα, δεν έχουμε χρόνο για τέτοια πράγματα. Πάμε να κάνουμε αυτό, πάμε να κάνουμε εκείνο και φεύγουν από τον Χριστό. Δόξα στον Κύριο. Όποιος έχει ότα για να ακούει, για να ακούει πραγματικά, πηγαίνει και πλησιάζει τον Θεό. Όταν μας μιλάει ο Κύριος ενιγματικά, μας μιλάει ενιγματικά για να τον πλησιάσουμε, για να το ρωτήσουμε, τι θες να πεις με αυτό το πράγμα, Κύριε μου. Δεν καταλαβαίνω το λόγο σου. Τι θέλεις να μου πεις, εξήγησέ μου. Δόξα στον Θεό. Και πάνε εκεί κοντά και λένε, Κύριε, και οι 12 μαθητές μαζί και άλλοι που ενδιαφέρθηκαν για το λόγο του Θεού, Κύριε, κάτι ήθελες να πεις εσύ με αυτή την παραβολή και δεν την καταλάβαμε. Όμως θέλουμε οπωσδήποτε να ξέρουμε τι λες. Θέλω να καταλαβαίνω το λόγο σου. Θέλω να καταλάβω τι λες εσύ, διότι τα λόγια του Θεού θεωρώ μες στην καρδιά μου ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά. Ο λόγος του Θεού για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικός. Και γι' αυτό το λόγο θέλω, σε παρακαλώ, να μου εξηγήσεις τι σημαίνει αυτή η παραβολή. Δόξα στον Κύριο. Πέτυχε το σύστημα του Θεού. Έγινε το ξεκαθάρισμα σε αυτούς που ενδιαφέρονται και σε αυτούς που δεν ενδιαφέρονται. Και με ελευθερία οι άνθρωποι διαλέξαν, αυτοί διαλέξαν να πάνε στο Θεό. Διαλέξαν να πάνε στο Χριστό. Και κάθεται κάτω και τους λέει, εσείς που ήρθατε εδώ και μαζευτήκατε εδώ, γύρω από εμένα, ευχαριστούμε τον Θεό, σε εσάς θα αποκαλυφθούν όλα τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έρχεσαι στην Εκκλησία του Θεού, διαβάζεις το Λόγο του Θεού, έχεις ενδιαφέρον για τα πράγματα του Θεού. Εν καιρό θα σου αποκαλυφθούν όλα τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών. Δόξα στον Κύριο. Είσαι αδιάφορος, φεύγεις, ασχολείσαι με άλλα πράγματα. Δεν θα σου αποκαλυφθούν τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών. Δόξα στον Κύριο. Και κάθονται εκεί οι αδερφοί και τους λέει, εγώ σε αυτούς έξω όμως και σε όλο τον κόσμο θα συνεχίσω να μιλάω με παραβολές, διότι δεν μπορώ εγώ να βγω παρησία ενώπιον τους, να τους πω εγώ είμαι ο Υιός του Θεού, ακολουθήστε μένα, όποιος ζήσει με μένα θα έχει ζωή αιώνιο. Πρέπει να τους μιλάω παραβολικά για να γίνεται αυτό το ξεκαθάρισμα, για όποιος θέλει να έρθει σε μένα να έρθει με ελευθερία, με ελεύθερη βούληση να έρθει σε μένα, δόξα στον Κύριο. Και γι' αυτό εγώ θα συνεχίσω να τους μιλάω παραβολικά. Και σε εσάς θα μιλάω παραβολικά, δόξα στον Κύριο, μήπως όταν ακούσωση να μην καταλάβουν αυτά που τους λέω και όταν δούνε να μην δούνε αυτό που τους λέω και να προβληματιστούν και να πούνε για κάτσε, τι γίνεται εδώ πέρα, όπως ακριβώς έγινε με εσάς. Τι σημαίνει αυτή η παραβολή, γιατί το λέει αυτό ο Θεός,
και τον πλησιάζουν και να με πλησιάσουνε, έτσι πλησιάζοντάς με και έρχοντας κοντά, κατά μόνας, οι δυο μας, να κάτσω να τους τα εξηγήσω, να ανοίξουν τα μάτια τους, να δούνε, να καταλάβουν, να σωθούν από τις αμαρτίες τους, δόξα στον Κύριο. Γιατί αυτό θέλει ο Θεός. Να σωθούμε από τις αμαρτίες μας, διατηρώντας παράλληλα την ελεύθερη βούλησή μας. Να είμαστε ελεύθεροι. Όσοι έχουν τον Χριστό είναι ελεύθεροι. Είμαστε όλοι ελεύθεροι εδώ, αδελφοί. Όλοι ελεύθεροι. Η πόρτα είναι ανοιχτή για να μπούμε, να βγούμε, να κάτσουμε, να φύγουμε. Δόξα στον Κύριο. Και ο Κύριος το θέλει αυτό. Γιατί όταν θα έρθει το τέλος, θέλει αυτοί που θα είναι εκεί πέρα μαζί του, να είναι εκεί πέρα μαζί του επειδή τον αγαπάνε. Επειδή θέλουν την παρέα του. Επειδή θέλουν το λόγο του Θεού. Επειδή θέλουν την αιώνια ζωή. Γι' αυτό μας αφήνει ελεύθερος να αποφασίσουμε και να εκλέξουμε. Δόξα στον Κύριο. Και λέει προς αυτούς, δεν εξεύετε αυτή την παραβολή. Πώς θέλετε γνωρίσει όλες τις παραβολές? Δεν ξέρετε αυτή τη βασική, δεν μπορείτε να καταλάβετε αυτή τη βασική την ιστορία. Πώς θα καταλάβετε όλες τις άλλες τις παραβολές? Εάν δεν ξέρεις τα βασικά πράγματα του Λόγου του Θεού, το γάλα, τα απλά, οι απλές έννοιες του Ευαγγελίου, πώς περιμένεις να μάθεις όλα τα υπόλοιπα? Δόξα στον Θεό. Κάποιοι μένουμε μόνο στην αγάπη. Κάποιοι μένουμε μόνο στο γάλα. Κάποιοι μένουμε μόνο στα βασικά στοιχεία του χριστιανισμού και θεωρούμε ότι είμαστε ικανοποιημένοι. Μα υπάρχουν τόσες άλλες παραβολές, υπάρχουν τόσα άλλα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών, τα οποία ο Κύριος θέλει να μας τα αποκαλύψει. Ας μην κάθομαι λοιπόν στα ριχά, ας μην κάθομαι και σπλατσουρίζω στα ριχά, αλλά να μπω στο βάθος του Θεού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Πώς τα καταλάβετε? Θα σας την πω όμως. Και με χαρά ο Κύριος εξηγεί το λόγο του, αδελφοί. Σιγά σιγά, εν καιρό, εξηγεί το λόγο του. Αρκεί εμείς να δείχνουμε ενδιαφέρον, να πηγαίνουμε σε αυτόν. Κύριε, γιατί έγινε αυτό στη ζωή μου? Και δεν λαμβάνω απάντηση, και δεν λαμβάνω απάντηση, και δεν λαμβάνω απάντηση. Σε κάποια φάση, στον χρόνο που θέλει ο Θεός, στον χρόνο που είναι ο ιδανικός χρόνος για το σχέδιό του το παγκόσμιο, γιατί η ζωή δικιά μου δεν είναι μόνο τα δικά μου τα προβλήματα. Ο Κύριος προσπαθεί να λύσει ένα πρόβλημα παγκόσμιο. Η σωτηρία του ανθρώπου από την αμαρτία είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα. Και η δικιά μας η ζωή είναι στη διάθεση του Θεού, μέσα σε αυτό το παγκόσμιο πρόβλημα, να κάνει ό,τι θέλει. Κύριε, χρησιμοποίησέ μας όπως θέλεις. Η ζωή μου είναι δικιά σου. Όποτε θέλεις, ό,τι θέλεις, αρκεί να κάνεις το έργο σου. Δόξα στον Κύριο. Και στην ώρα που θέλει αυτός, που είναι κατάλληλη για το σχέδιό του, το οποίο εμείς δεν μπορούμε να φανταστούμε ούτε να σκεφτούμε, θα έρθει η απάντηση. Δόξα στον Κύριο. Και λέει, ο Σπύρον τον λόγο σπέρνει. Αρχίζει να τους εξηγεί. Και έτσι απλά θα μας εξηγείται ο λόγος του Θεού, αδελφοί. Εάν δείχνουμε ενδιαφέρον, εάν μελετάμε, εάν θέλουμε να μάθουμε το λόγο του Θεού, ο Κύριος θα μας τον εξηγεί. Απλά και λιτά, στο χρόνο του. Ο Σπύρον σπέρνει το λόγο. Και η γη είναι η καρδιά του ανθρώπου. Η καρδιά των ανθρώπων που ήταν εκεί στην παραλία και ακούγανε το λόγο του Θεού. Άλλα είχε ο ένας στην καρδιά του, άλλα είχε ο άλλος στην καρδιά του, άλλα ενδιαφέρανε τον έναν, άλλα ενδιαφέρανε τον άλλον. Τώρα, αν ο Κύριος ανοίξει τις καρδιές μας, άλλα πράγματα έχει ο καθένας μες στην καρδιά του αυτή τη στιγμή. Άλλα σκέφτομαι εγώ, άλλα σκέφτεσαι εσύ, άλλα σκέφτεται η αδελφή, ο αδελφός, άλλα σκέφτεται το μικρό το παιδάκι, άλλες επιθυμίες έχει ο καθένας, ο ηλικιωμένος, ο νεότερος, πολλές καρδιές, διαφορετικές καρδιές. Και ο λόγος είναι ίδιος. Ο σπόρος είναι ίδιος. Και μπορούμε να τον εμπιστευτούμε αυτόν τον σπόρο, αδελφοί. Να τον αφήσουμε να μπει στην καρδιά μας. Και να πάρει, να καρποφορήσει όπως θέλει αυτός. Να κάνει ό,τι θέλει αυτός. Δόξα στον Κύριο. Και τους λέει, η πρώτη παρά την οδό, λέει, είναι αυτή. Λέει, όπως βγήκε ο Σπύρον για να σπείρει και πέταξε τα σπόρια του, το σπόρο του, σε όλο το χωράφι του, κάποια, λέει, φύγανε και πέσανε πάνω στο δρόμο, στην οδό. Ο δρόμος είναι πατημένος. Ο δρόμος είναι σκληρός. Στον δρόμο περπατάνε άνθρωποι, περνάνε αυτοκίνητα, περνάνε κάρα. Δόξα στον Κύριο. Και έχει πατηθεί αυτή η γη και είναι σκληρή. Και όταν πάει ο λόγος, χτυπάει πάνω, κάνει γκέλ. Και δεν μπορεί να μπει. Ο σπόρος δεν μπορεί να μπει μέσα σε αυτή τη γη. Και η καρδιά του ανθρώπου μπορεί να γίνει πατημένη γη.
άμα διακρίνω σκληρότητα μέσα στην καρδιά μου, να φοβηθώ τον Κύριο, αδελφοί. Βλέπω σκληρότητα στο Λόγο του Θεού, βλέπω εδάφια να μου έρχονται και αμέσως να τα χτυπάω, να κάνω με τη ρακέτα, να το στέλνω πίσω τον μπαλάκι. Φόβος Θεού, κάτι έχει γίνει. Έχω αφήσει την αμαρτία να περπατήσει πάνω μου, η βασίλισσα αυτή η αμαρτία, και να με τσαλαπατήσει και να μου σκληρύνει την καρδιά. Έχω αφήσει ανθρώπους να το κάνουν αυτό, μη μπορώντας να διαχειριστώ κάποιες καταστάσεις. Καταστάσεις στη ζωή μου, η δουλειά μου, προβλήματα. Έχω αφήσει προβλήματα να σκληρύνουν την καρδιά μου. Κίνδυνος, κίνδυνος. Άμα βλέπω σκληρότητα στην καρδιά μου, πρέπει να φοβηθώ, δόξα στον Κύριο. Γιατί όποιος λόγος κηρύτεται και έρχεται στα αυτιά μου, φεύγει, δεν κάθεται. Δεν μένει μες στην καρδιά μου. Και άμα δεν μείνει, δεν θα έχω καρπό. Και αν δεν έχω καρπό, κινδυνεύω. Κινδυνεύω πολύ. Θυμάμαι όταν ήμουν έφηβος, ερχόταν ο πατέρας μου να μου πει τα πιο απλά λόγια. Παιδί μου, σε παρακαλώ, χαμήλωσε τη μουσική, την είχα πολύ δυνατά. Έξω φρενών. Φώναζα. Σκληρός. Πολύ σκληρός. Δεν δεχόμουν τίποτα. Αν δω στην καρδιά μου να μην δέχομαι τίποτα από τον Θεό, από τα αδέρφια μου, από τον προϊστάμενό μου, από τον οποιοδήποτε, δεν δέχομαι τίποτα, να φοβηθώ. Γιατί έχω γίνει πατημένη γη, έχω αφήσει το διάβολο να περπατάει από πάνω μου και να κάνει βόλτες και να μου σκληραίνει την καρδιά και να βρίσκομαι σε κίνδυνο, δόξα στο Θεό. Γιατί θα έρθει ο ίδιος με χαρά, όποτε πέφτει ο λόγος έρχεται, τον παίρνει, τον παίρνει, παιχνιδάκι είναι για αυτόν, εύκολο, και σε κρατάει εκεί, κάτσε εκεί, κάτσε εκεί. Αυτός ο αδερφός μου έκανε εκείνο, αυτό εκείνος ο αδερφός μου έκανε άλλο, μπρε, καλά τα λες, έτσι είναι. Δεν υπάρχει αγάπη στην Εκκλησία του Θεού. Είδες πόσο συμπεριφέρονται. Και σκληραίνει, σκληραίνει η καρδιά. Και δεν μπαίνει ο λόγος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Η καρδιά όμως, αδελφοί, είναι στα χέρια μας. Η δικιά μου η καρδιά είναι στα χέρια μου. Μπορώ να την αφήσω στο αριστερό μου το χέρι, το αδύναμο, και να με κάνει ό,τι θέλει. Ή μου λέει ο λόγος του Θεού, πάρ' την καρδιά σου και βάλ' τη στο δεξί σου το χέρι. Και κράτα την. Και δάμασέ την. Και φύλαξέ την. Διότι εκ ταύτης προέρχονται πάσε εκβάσεις στη ζωή σου. Μη την αφήνεις να σκληραίνει. Κράτα την μαλακή. Δόξα στον Κύριο. Η επόμενη είναι αυτή που είναι στα πετρώδη. Πέφτει ο σπόρος, πέφτει πάνω στην πέτρα, βρίσκει λίγο χωματάκι, κάθεται. Με το που πιάνει, ξεπετάει ένα βλασταράκι. Χαρά! Ακούς το λόγο του Θεού, χαίρεσαι. Τι ωραία που είναι ο λόγος του Θεού. Μ' αγαπάει ο Χριστός, αλήθεια, χαίρομαι για τον Χριστό. Τι ωραία, δόξα στον Κύριο. Και χαρά και όλη η Εκκλησία. Και χαρά και όλοι οι αδελφοί. Και χαρά στον ουρανό που υπάρχει μια καρδιά που δέχεται το Λόγο του Θεού. Και χαίρεται και ο Θεός. Δόξα στον Θεό. Αλλά δεν έχει βάθος, μας λέει ο Κύριος, γιατί από κάτω είναι μια μεγάλη κοτρώνα. Και αυτή η πέτρα δεν αφήνει να εμβαθύνει στο Λόγο του Θεού. Είναι ο χριστιανός που πλατσουρίζει στα ριχά. Αγάπη, αγάπη, τι ωραία. Ο Κύριος θα μου απαντήσει όλα μου τα αιτήματα. Θα μου χαρίσει ό,τι του ζητήσω. Τον αγαπάω, με αγαπάει, θα είμαστε όλοι μια χαρά. Ναι, όμως η χριστιανική ζωή δεν είναι έτσι. Και μας το έχει πει από την αρχή. Στενή η οδός, στενή η πύλη και τεθλιμμένη η οδός η οποία οδηγεί στον ουρανό. Δόξα στον Κύριο. Χαρά θα έχεις, αλλά χαρά Πνεύματος Αγίου. Και μέσα στις δοκιμασίες που θα περνάς, θα γνωρίζεις τον Θεό καλύτερα. Και εκεί πέρα θα εμπειρεύεσαι και θα μπορείς να βλέπεις πιο καθαρά το πρόσωπο του Θεού. Αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να μην περάσω δοκιμασίες, να μην περάσω δυσκολίες, να μην περάσω διωγμό για το Λόγο. Θα περάσεις διωγμό. Και εντάξει, μπορεί να μην περάσουμε, αδελφοί, τον ίδιο διωγμό που περάσαν οι πρώτοι αδελφοί. Μη σε να εκσημάσεις πειρασμό, Κύριε. Φύλαξε μας. Εγώ δεν θέλω να περάσω τον ίδιο διωγμό που περάσανε οι πρώτοι αδελφοί. Δόξα στον Κύριο. Αλλά ξέρει ο διάβολος πώς να διώκει τους χριστιανούς. Ξέρει ο διάβολος. Όποιος θέλει να ζήσει ευσεβώς, θα διωχτεί. Θα σε κυνηγήσουν, δόξα στον Θεό. Και όπως βλέπω τον κόσμο και προχωράει, και νομίζω όλοι μας το βλέπουμε, σε λίγα χρόνια, μια δεκαετία, 20 ετία, δεν θα είναι τόσο εύκολα τα πράγματα για τον άνθρωπο του Θεού που θα θέλει να ακολουθήσει το Λόγο του Θεού. Που θα θέλει, δόξα στον Κύριο. Σύντομα τα κηρύγματα θα θεωρούνται μυσαλόδοξα και δεν θα μπορείς να κηρύττεις τίποτα.
Σου λένε, τι είναι αυτά που λες, δεν μπορείς να λες τέτοια πράγματα. Αμαρτία. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει. Μόνο καλοσύνη, μόνο αγάπη, μόνο φροντίδα, μόνο τι ωραία, τι καλά. Αλλά δεν είναι έτσι ο χριστιανισμός. Δεν έχει βάθος αυτός ο χριστιανός. Δεν έχει χαρακτήρα. Χαρακτήρα. Βλέπεις έναν άνθρωπο ο οποίος έχει περάσει πάρα πολλά. Λες, αυτός ο άνθρωπος έχει χαρακτήρα. Γιατί έχει χαρακτήρα? Γιατί έχει περάσει πάρα πολλά. Και ο χριστιανός αποκτάει χαρακτήρα με τη δοκιμασία, με τη θλίψη, με τον αγώνα, καθώς περνάνε τα χρόνια, δόξα στον Κύριο. Και στεναχωριέται ο Κύριος όταν το βλέπει αυτό. Γιατί λέει, με το που έρχεται ένας διωγμός ή μια δυσκολία, αμέσως παπ, τα αφήνει, φεύγει και πάει και επιστρέφει στα του κόσμου. Επιστρέφει στη δουλειά του, επιστρέφει στην παραλία του, επιστρέφει στο μπάνιο του, επιστρέφει σε αυτά που του αρέσουν, που απολαμβάνει, η σάρκα του. Και εκεί πέρα, μια χαρά. Έρχεται ο διάβολος, λέει, εδώ είσαι, μια χαρά. Έλα εδώ τώρα, να περάσουμε οι δυο μας. Τέλεια. Δόξα στον Κύριο. Όμως η ψυχή που έχει γευτεί τον Θεό, τέτοια χαρά που έχει γευτεί από τον Θεό, την αγνότητα αυτή, την αγάπη αυτή, την καθαρή που δίνει ο Θεός στις καρδιές μας, όταν φύγει από τον Χριστό, το μόνο που μπορεί να αισθανθεί είναι θλίψη. Είναι πόνος, αδελφοί. Είναι πόνος. Και γι' αυτό ο Κύριος λέει, όταν βάλεις το χέρι σου στο άρωτρο, σε παρακαλώ, μην κοιτάξεις πίσω. Προχώρα μπροστά, πάρε την απόφασή σου και έλα και ακολούθησέ με. Γιατί άπαξ και μάθεις και δεν ακολουθήσεις, θα είναι δύσκολα για σένα σε αυτή τη γη και δεν θέλουμε να σκεφτόμαστε τι θα ακολουθήσει μετά. Σε καμία των περιπτώσεων δεν θέλουμε να το σκεφτόμαστε αυτό. Όμως αυτή είναι η αλήθεια. Γιατί έρχεται ο Θεός και μας δίνει μέρος της ψυχής Του. Μας δίνει την αγάπη Του. Μας δίνει το Πνεύμα Του, το Άγιο, να κατοικεί εντός μας. Και μετά ο άνθρωπος το παίρνει και το βγάζει έξω στον κόσμο και το κάνει ό,τι θέλει. Γιατί αδελφοί, ο Κύριος βλέπει, είναι μέσα μας, κατοικεί. Και όταν εμείς βγαίνουμε έξω και δεν ακολουθούμε το θέλημα του Θεού και δεν πράττουμε αυτό που θέλει ο Κύριος, το Πνεύμα το Άγιο είναι μέσα και λυπείται και τα βλέπει όλα αυτά και στεναχωριέται ο Θεός. Αναγκάζω εγώ τον Κύριο να πηγαίνει σε μέρη που δεν θέλει, να βλέπει πράγματα που δεν θέλει, να ακούει πράγματα που δεν θέλει. Δόξα στο Θεό. Ο Θεός να μας φυλάει. Ο Θεός να μας φυλάει να εμβαθύνουμε στο Λόγο του Θεού, αγαπητοί αδελφοί. Να αφήσουμε το Λόγο του Θεού να μπει μέσα μας και να μπούμε και εμείς μέσα σε Αυτόν. Και το επόμενο, που είναι το πιο επικίνδυνο για μας, στο δυτικό κόσμο, που έχουμε, είμαστε, μπορεί να περνάει δοκιμασίες η Ελλάδα, αδελφοί, αλλά σε σχέση με τα υπόλοιπα 7 δισεκατομμύρια ανθρώπων, είμαστε σε πλεονεκτική θέση. Και πολύ περισσότερο οι βόρειες χώρες και η δυτική Ευρώπη. Σε πολύ πλεονεκτική θέση. Δεν υπάρχει πείνα, δεν υπάρχει έτσι δυστυχία μεγάλη. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και γι' αυτό το λόγο έρχεται ο Θεός και λέει, προσέξτε από τις μέρινες του αιώνος τούτου, την απάτη του πλούτου και την επιθυμία των άλλων πραγμάτων. Γιατί υπήρχε και ένα σπόρος που έπεσε ανάμεσα στα αγκάθια. Ο δρόμος δίπλα αγκάθια και δίπλα η αγαθή γη. Πέτρες, αγκάθια και η αγαθή γη. Και κάποια, λέει, πέσανε στα αγκάθια. Και μπορεί να αυξάνει ο Λόγος του Θεού μαζί μου, να έχω εγώ, να ζω μες στην Εκκλησία, να ζω μια ζωή χριστιανική, να έρχομαι, να φεύγω, να πηγαίνω από εδώ και από εκεί, αλλά παράλληλα να αφήνω και αγκάθια να μεγαλώνουν μαζί με το Λόγο του Θεού. Και αυτά τα αγκάθια τρυπάνε τον καρπό. Δεν τον αφήνουν να αυξηθεί. Δεν τον αφήνουν να προχωρήσει. Δόξα στον Κύριο. Διότι ό,τι μας δίνει ο Θεός στη δικιά μας τη ζωή, οτιδήποτε μας χαρίζει, μας το χαρίζει για το έργο Του. Για το έργο Του, για το πανέμορφο σχέδιό Του. Για τη σωτηρία των ψυχών των ανθρώπων. Μας το χαρίζει για τα αδέρφια μας. Μας το χαρίζει για το γείτονά μας. Για τον πλησίον μας. Για τον άνθρωπο που είναι κοντά μας. Γι' αυτό μας το χαρίζει. Δόξα στον Θεό. Και άμα τα αφήνουμε αυτά να παίρνουν πρώτη θέση στην καρδιά μας, εγώ θέλω οπωσδήποτε να πάρω αυτό το σπίτι του 1 εκατομμυρίου που είναι εκεί πέρα στο Λαγονίσι, ωραίο, με θέα, τη θάλασσα μακριά, και όλη μέρα, κάθε μέρα θα δουλεύω 16 ώρες, θα πάρω 2 και 3 δουλειές για να βγάλω λεφτά, για να μπορέσω να πάρω αυτό το σπίτι για να κάθομαι. Δόξα στον Θεό. Αυτό θέλεις?
Αυτά τα αγκάθια θα πλήξουν τον καρπό του Θεού. Δεν λέει ο Κύριος ότι δεν πρέπει να προχωράμε στη ζωή μας, ότι δεν πρέπει να προσπαθούμε το καλύτερο για τις οικογένειές μας, για την Εκκλησία, για το οτιδήποτε. Σαφώς και προχωράει ο χριστιανός και προσπαθεί να είναι φως σε όλους τους τομείς της ζωής του. Προχωράει μπροστά, δόξα στον Κύριο. Όμως αυτό δεν είναι ο σκοπός μου. Δεν είναι ο στόχος της ζωής μου να αποκτήσω τη βίλα, τη Φεράρι, το αυτοκίνητο, το οτιδήποτε. Δόξα στον Θεό. Ο στόχος της ζωής μου είναι να είμαι χρήσιμο εργαλείο στα χέρια του Θεού μου. Να μπορώ να είμαι χρήσιμο σε αυτόν. Όταν υπάρχει μια ανάγκη και κοιτάει γύρω στην περιοχή που είμαι εγώ, λέει: Νάτος, το παιδί μου, έλα εδώ να κάνεις μια δουλειά για μένα που θέλω. Να η κόρη μου, έλα εδώ να κάνεις μια δουλειά που θέλω εγώ για σένα. Δόξα στον Θεό. Αυτό είναι που έχει σκοπό. Και ό,τι μας δίνει, να το χρησιμοποιούμε για τη δόξα του. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Μετά, να μην μεριμνάμε. Γιατί λέει: Όποιος μεριμνάει, κακό είναι το κακό. Αρκετό είναι το κακό της μίας ημέρας. Οπότε όταν μεριμνάμε και βασανίζουμε τον εαυτό μας με προβλήματα τα οποία είναι στο μέλλον, ουσιαστικά παίρνουμε το βάρος αυτών των ημερών, το βάζουμε στην πλάτη μας και λέμε: Τώρα εγώ θα το σηκώσω αυτό και θα το κουβαλήσω. Δεν θα το αντέξεις. Δεν θα το αντέξεις. Ο Κύριος μας λέει: Έχεις προβλήματα, έχεις αιτήματα, έρχεται κάποιο κακό το οποίο ξέρεις ότι έρχεται, μπορείς να το λύσεις. Δεν μπορώ, Κύριε. Μπορείς να το λύσεις, μπορώ να κάνω αυτό. Δοκίμασέ το. Θα είμαι μαζί σου. Δεν μπορείς να το λύσεις. Άστο στα πόδια μου για να το λύσω εγώ. Δεν πρέπει να έχουμε το βάρος στην καρδιά μας. Πρέπει να έχουμε την ειρήνη του Θεού στην καρδιά μας. Δόξα στον Κύριο. Αλλά αυτό πρέπει να το έχουμε για να είμαστε χρήσιμοι σε αυτόν, για να μπορούμε να κροποφορήσουμε, για να μην αφήσουμε τα αγκάθια να καλύψουν και να πνίξουν τον καρπό, όλο αυτό το έργο που έχει κάνει ο Θεός στη ζωή μας. Γι' αυτό λέει: Μη μεριμνάτε, αλλά κάθε αίτημά σας να γίνεται γνωστό για τις ευχαριστίες στην προσευχή. Δόξα στον Κύριο. Έχουμε τη λύση σε αυτό το πρόβλημα. Κύριε, πάρ' το. Κύριε, δεν αντέχω άλλο εγώ να ασχολούμαι με αυτό το πράγμα. Ξέρεις τις δυνάμεις μου, δεν έχω τίποτα, δεν μπορώ εγώ να κάνω κάτι σε αυτό. Πάρ' το. Πάρ' το εσύ και λύσ' το. Δόξα στον Θεό. Και οι επιθυμίες των άλλων πραγμάτων. Εδώ πάλι η καρδιά πρέπει να είναι στα χέρια μας, αδελφοί. Να την κρατάμε εμείς την καρδιά. Να την κρατάμε. Θέλει ο Κύριος να κρατάμε την καρδιά μας. Θέλει ο Κύριος να κάνουμε κουμάντο. Θέλει να αγωνιζόμαστε, να προσπαθούμε, να δαμάζουμε το σώμα μας, να το δουλαγωγούμε, να αγωνιζόμαστε μαζί με τον Χριστό πάνω στο θέλημα του Θεού. Δόξα στον Κύριο. Θέλει να το κάνουμε μαζί. Και λέει εκεί: Άμα βλέπεις επιθυμίες να βγαίνουν στην καρδιά σου, οι οποίες ξέρεις ότι είναι αντίθετες με το θέλημά μου, ξέρεις ότι δεν τις θέλει ο Κύριος, αντιστάσου. Πολέμησε. Μην αφήσεις αυτά τα αγκάθια να μεγαλώσουν, γιατί θα πνίξουν τον καρπό, γιατί θα σκληρύνει η καρδιά σου και πρέπει να είσαι ελεύθερος. Δόξα στον Κύριο. Γι' αυτό προσέχουμε τις επιθυμίες. Δεν λέει ο Κύριος ότι δεν θα έχουμε επιθυμίες. Μωρέ, θα έχουμε επιθυμίες, θα βγουν πράγματα στην επιφάνεια τα οποία δεν ξέραμε. Μωρέ, θα βλέπουμε στον κόσμο έξω πράγματα, θα υπάρχουν επιθυμίες πάντοτε. Θες πώς ήρθε αυτό? Κι όμως. Δεν περιμένει ο Κύριος να είμαστε αγνοί σαν τους αγγέλους. Δεν έχουμε τίποτα. Όχι. Καθαροί πρέπει να είμαστε. Καθαροί. Να πηγαίνουν στον Κύριο, λέω: Κύριε, συγχώρεσέ με. Συγχώρεσέ με. Τι είναι αυτό που έχει βγει? Βοήθησέ με να το παλέψουμε. Ελευθέρωσέ με από αυτή την επιθυμία. Και ο αγωνιζόμενος, αδελφοί, εισέρχεται στη Βασιλεία του Θεού. Ο αδιάφορος δεν εισέρχεται. Και μετά τους λέει: Υπάρχει και η αγαθή γη, η καλή γη. Υπάρχει μια γη η οποία είναι πάρα πολύ καλή. Και η καλή γη είναι οργωμένη, είναι καθαρισμένη και είναι ετοιμασμένη για το Λόγο του Θεού. Είναι η καρδιά η οποία ενδιαφέρεται να μάθει πραγματικά τι λέει ο Κύριος. Δεν είναι η καρδιά των άλλων που φύγανε, που πήγανε στις δουλειές τους και κάνανε ό,τι θέλανε, αλλά ήταν η καρδιά των 12 Αποστόλων και των υπόλοιπων που ήρθαν κοντά στον Χριστό και λένε: Εξήγησέ μου, τι σημαίνει αυτό? Θέλω να μάθω. Θέλω να μάθω το Λόγο σου. Θέλω να μάθω για τα πνευματικά. Θέλω να μάθω τι με περιμένει στον ουρανό. Θέλω να μάθω αν έχω εγώ προβλήματα, αν έχω αφήσει αγκάθια, αν έχω σκληρή την καρδιά μου, αν έχω. Δείξε μου, Κύριε, μάθε με. Αυτή είναι η καρδιά η καθαρή και η καλή. Και λες αυτό, πέφτει ο σπόρος μέσα και βγάζει σε άλλον 30, σε άλλον 50, σε άλλον 100, εν καιρό. Εν καιρό. Γι' αυτό μη βιαζόμαστε να τραβηχθούμε και να γίνουμε χριστιανοί παραπάνω από ό,τι είμαστε. Και μας το εξηγεί ο Λόγος του Θεού αυτό. Εν καιρό θα έρθει
Στο εδάφιο 26 λέει μια άλλη παραβολή. «Ούτως είναι η Βασιλεία του Θεού, ως εάν άνθρωπος ρίψει το σπόρον επί της γης, και κοιμάται και σηκώνεται νύχτα και ημέρα, και ο σπόρος λαστάνει και αυξάνει, καθώς αυτός δεν εξεύρει, διότι αυτή η γη καρποφορεί πρώτων χόρτων, επί τα στάχιον, επί τα πλήρη σύτων εν το αστάχιο. Όταν δε οριμάσει ο καρφός, ευθύς αποστέλλεται το δρέπανο, διότι ήλθεν ο θερισμός». Ο χριστιανισμός είναι μια ζωή η οποία εξελίσσεται σε αργούς ρυθμούς. Αυξάνει σιγά σιγά ο καρπός. Λέει, αυτός ο άνθρωπος έριξε το σπόρο, ξυπνάει, κοιμάται, περνάνε οι μέρες και δεν καταλαβαίνει πώς μεγαλώνει το σιτάρι. Έτσι είναι και η Βασιλεία των Ουρανών στην καρδιά μας. Καθημερινότητα με τον Κύριό μας, με απλότητα, με επικοινωνία μαζί Του και σιγά σιγά, εν καιρό, αρχίζει να βγαίνει καρπός. Και να πολλαπλασιάζεται ο καρπός. Και δεν το καταλαβαίνεις, δεν ξέρεις πώς γίνεται. Και προχωράει και προχωράει. Θυμάμαι όταν ήμουν νέος, γιαζόμουν πάρα πολύ. Γιαζόμουν να αλλάξω αυτό, να κάνω εκείνο, να κάνω αυτό τον αγώνα, να αλλάξω τούτο και τ' άλλο. Και δεν πετυχαίνα τίποτα, δεν μπορούσα να τα καταφέρω. Το μόνο που κατέφερνα ήταν απογοήτευση. Λοιπόν, Κύριος, έλα κοντά μου, να κάνουμε παρέα μαζί. Και όσο κάνουμε παρέα μαζί, θα με βλέπεις και θα παίρνεις τη μορφή μου σιγά-σιγά. Αλλά θα πάρει καιρό αυτό. Γιατί άμα λυθούν όλα τα προβλήματα μέσα στην πρώτη μέρα, τι θα κάνουμε τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής μας μέχρι να πας στον ουρανό? Γιατί θα έρθει η στιγμή που λέει ο καρπός θα είναι πλήρης, θα είναι γεμάτος. Άλλος θα έχει 30, άλλος θα έχει 60, άλλος θα έχει 100. Και όταν θα είναι πλήρης ο καρπός στη ζωή μας και θα είναι ικανοποιημένος ο Θεός με το αποτέλεσμα, θα στείλει τον δρέπανο. Θα έρθει να μας πάρει, αγαπητοί αδελφοί. Είτε με προσωπική κλίση, είτε δια της αρπαγής. Δόξα στον Κύριο. Γιατί ο Κύριος έρχεται. Έρχεται ταχαίως. Και θέλει να είμαστε έτοιμοι. Γι' αυτό μας λέει, ζήσε την απλή τη ζωή τη χριστιανική. Προχώρα. Προχώρα μπροστά. Μη σταματάς. Μην περιμένεις την τελειότητα. Προχώρα μπροστά και η τελειότητα θα έρθει μόνη της με τα χρόνια. Με τον καιρό, όσο μένεις στην Εκκλησία του Χριστού. Όσο αγαπάς τον Θεό και μαθαίνεις. Διότι θα έρθει η στιγμή, γιατί λέει, το φως ήλθε στον κόσμο. Το λιχνάρι έχει έρθει. Και ο Θεός τον πήρε και το βάλε ψηλά. Ο Χριστός ήρθε στη γη. Το φως του κόσμου ήρθε. Και το έχει βάλει ψηλά. Και τώρα είναι στα δεξιά του Πατρός. Και κάθεται ο Κύριος μας ψηλά. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και όταν θα έρθει η μέρα, θα βρεθούμε όλοι μπροστά του, αγαπητοί αδελφοί. Όποιος έχει ότα για να ακούει, ας ακούει. Προσέχετε τι ακούετε. Να προσέχουμε τι ακούμε. Πού δίνουμε το ενδιαφέρον μας? Πού δίνουμε την προσοχή μας? Στο Λόγο του Θεού? Στα πράγματα του Θεού? Στην ανάγκη του ανθρώπου που είναι δίπλα μου, που με παρακαλάει να τον βοηθήσω? Στην ανάγκη του αδελφού μου? Τι ακούω? Τι με ενδιαφέρει? Σε τι πράγμα δίνω σημασία? Οι υπόλοιποι άνθρωποι ακούσανε τους ήχους της ειρήνας και πήγανε πίσω στις δουλειές τους, στην παραλία, στο ψάρεμα, στο σπίτι τους. Αυτοί θέλαν να ακούσουν το Λόγο του Θεού. Δόξα στον Κύριο. Γιατί μετρήσανε. Μετρήσανε τα λόγια του Χριστού. Και είπανε, τα λόγια του Χριστού στη ζωή μου είναι πολύ σημαντικά. Ο Θεός στη δικιά μου τη ζωή είναι πάρα πολύ σημαντικός. Και θέλω οπωσδήποτε να ξέρω ποιος είναι. Και τι κάνει και πώς εργάζεται. Η αιώνια ζωή για μένα είναι ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό. Η δικαιοσύνη είναι ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό. Ο αγιασμός, η πίστη, η αγάπη είναι θέματα τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά. Και θέλω να μαθαίνω γι' αυτά για να προχωράω και να προοδεύω σε αυτά. Και ο Κύριος λέει, μετράς με μέτρο καλό. Οι υπόλοιποι τι κάνανε? Μετρήσαν και είπαν, ο Θεός τόσο αξίζει στη ζωή μου. Τόσο τον υπολογίζω το Θεό. Και φύγανε και πήγαν στις δουλειές τους. Αδιαφορήσαν για τον Κύριο. Είδανε την παραβολή. Είδανε τα ψυχουλάκια, τους έλκυσε ο Θεός κοντά και είπανε, μπα, δεν θα ασχοληθώ. Μα τι, θα αφιερώσεις λίγο χρόνο από τη ζωή σου? Δεν θες να μάθεις? Μα όχι. Άρα, μετρήσανε τον Κύριο, τόσο. Δεν αξίζει τίποτα για αυτούς. Δόξα στον Κύριο. Και όταν θα έρθει ο καιρός, θα έρθει το τέλος, θα βρεθεί όλη η ανθρωπότητα και θα στέκεται μπροστά στον Κύριο. Και θα κοιτάει να δει ποιος μέτρησε τον Κύριο, να δει αν τον υπολόγισε ή όχι. Θα μετρήσει να δει πώς με μέτρησες εσύ, πώς με υπολόγισες εσύ.
Τι ήθελες από μένα, με ήθελες? Με ήθελες, είχες δηλαδή μέτρον καθόσουνα και μ' άκουγες? Ήθελες να μάθεις για το λόγο του Θεού? Δόξα, δόξα στο Θεό. Θα σου δώσω τα πάντα τώρα. Ήσελθε εις τη χαρά του Κυρίου σου. Και οι υπόλοιποι εκ των αριστερών, Κύριε, Κύριε, μα εμείς κάναμε, μα φωνάζαμε. Θυμάσαι εκείνη τη μέρα στην παραλία που έστειλε εκείνη την παραβολή και δεν άκουγες και δεν ενδιαφέρθηκες? Έτσι, έτσι από περιέργεια να μάθεις τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Με μέτρησες. Με μέτρησες και με έβγαλες τόσο στη ζωή σου. Αδιαφόρησες για μένα. Δηλαδή δεν μ' αγαπάς. Δεν μ' αγαπάς. Και αν δεν μ' αγαπάς, γιατί θες να περάσεις την αιωνιότητα μαζί μου? Γιατί να θέλεις να περάσεις την αιωνιότητα μαζί μου? Εγώ θέλω κοντά μου, λυπάμαι που στο λέω, τους ανθρώπους που μ' αγαπάνε. Να αγαπάμε τον Χριστό, αδελφοί. Να τον πλησιάζουμε, να πηγαίνουμε κοντά του. Να ανοίγουμε το λόγο του Θεού, να τον μελετάμε. Και αν βλέπουμε στην καρδιά μας ότι έχουμε αυτά τα προβλήματα, βλέπουμε, διακρίνουμε, ας πούμε, σκληρότητα, διακρίνουμε πέτρες, διακρίνουμε αγκάθια, δεν έχει τελειώσει τίποτα ακόμα. Γιατί την οδό την πατημένη, με τα δάκρυά μου και με τη μετάνοια μου, μπορώ να τη μαλακώσω. Την πέτρα με τον Κύριο και το σφυρί του, που είναι ο λόγος του Θεού, μπορώ να τη σπάσω και να τη συντρίψω, δόξα στο Θεό. Τα αγκάθια μπορούμε να τα τραβήξουμε μαζί και να φύγουμε, να φύγουνε. Και μετά μπορώ να μπω μαζί με τον Κύριό μου κάτω από το ζυγό, οι δυο μας, και να οργώσουμε την καρδιά μας. Να την οργώσουμε μαζί, να την οργώσω. Εγώ και ο Κύριός μου. Συνεργασία θέλει ο Κύριος, να είμαστε μαζί. Και να εργαστούμε για τη σωτηρία της ψυχής μας και τη σωτηρία των άλλων ανθρώπων. Δόξα στον Κύριο. Ας κάνουμε την καρδιά μας γη αγαθή, γη καλή, για να μπαίνει ο λόγος να καρποφορήσει και να έρθει η στιγμή που θα στείλει ο Κύριος τον δράπανό του και να μας πάρει στον ουρανό και να ζήσουμε αιώνια κοντά του. Αμήν.